γραφή και δεν θα έχουν κουνήσει τα χέρια μας και τα πόδια. Συμφωνώ μαζί σου ότι τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Σε αυτό συμφωνώ. Όμως, άμα καθίσουμε και λέμε τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος, στο τέλος θα καταστραφούμε. Το μελισσοπόρι και να φτάσει να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Και εγώ διαφωνώ ότι είναι πολύ επικίνδυνη και έχει τεράστιο ρίσκο ακόμα και σε επίπεδο ζωή των συνδικωτών μα. Δεν την πήρε γιατί είχε όρεξη να κοτάρουν οι κάποιοι εκεί, δύο και τρεις και τέσσερις ώρα το πρωί. Αγανακτισμένοι κάποιοι που ψηφίσαν, οι οποίοι είχαν πέσει λίγο να το πω και μάλιστα έτσι και μερικοί σε κατάσταση σοκ μα. Να κοιμάστε, να σα φύγει και να σε κλέβουν και όλα αυτά γιατί στο μετάλλον είχαν γίνει πράγματα τα οποία μπαίνουν οι κλέφτες, είχε ξυπνήσει ένα κοτσάκι 12 χρονών και του βρήκε μπροστά του, να σου σκύει. Μιλάτε για και γι' αυτό το λόγο είχα πάει από τότε την πρωτοβουλία. Μπορώ να σου πω ότι μετά την διαδικασία αυτή στο μετάλλον είχε ένα αποτέλεσμα, τα βράδια φυσικά δεν μπορούσε κανεί να πλησιάσει, αλλά γινόταν κοπέ τη μέρα όπω γίνονται και τώρα σε μέρη τη χώρα. Μιλάμε ότι κάποιε κοπέ που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα γίνονται μέρα. Εγώ δεν λέω ότι θα έχει αποτέλεσμα τεράστιο, όπως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει ο κάποιος περιοχής, τουλάχιστον από τα ρήμια, κάποιους επίδοτους κλέφτες και εγκληματικά άτομα που υπάρχουν. Σίγουρα να ταυτιστούμε εμείς τα τμήματα, αλλά έχει και ένα παράξενο σύστημα, γιατί η αστυνόμευση του Μελισσοπορίου γίνεται από το Λαγκάδα. Η αστυνόμευση του Ρεκάσου γίνεται από το αστυνομικό κύκλο Ρεκάσου, η αστυνόμευση της Καλυθέας γίνεται από το αστυνομικό κύκλο Ιωνίας. Βέβαια, σε τροχέα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τροχέα είναι χαρτιδόμενα για την Καλυθέα, στην πόλη για τον Ρεόκαστρο, στη λιτή για την περιοχή της Μικρονίας. Δηλαδή, βλέπουμε, έχει μια τέτοια οργάνωση η αστυνομία, η οποία πέραν των προβλημάτων που έχει, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη εξοπλισμού, περιφωνικά και όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει κρίμα για να κινηθούν. Να με κάψιμα, θα πάνε συντήρηση των ρυθμάτων. Εντάξει, μπορούμε να πούμε τι κάνει η αστυνομία. Η αστυνομία τι είναι, οι εργαζόμενοι που ζουν γύρω μας. Έχουν και πάρα πολλούς συνειδημότητες που είναι αστυνομικοί. Δεν φταίνει ήδη που δεν μπορούν να αστυνομεύσουν την περιοχή. Πάρε πάνω στο κράτος. Πάρε πάνω στο ανάγκη του κράτους και σε όλα τα υπόλοιπα. Όμως τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή επειδή το κράτος ή δεν ξέρω η κυβέρνηση είναι αδιάφορη, αν είναι οτιδήποτε άλλο, οι κάποιοι θα καθίσουν προς τα προμένα τα χέρια, δεν νομίζω.